Κυρίες και κύριοι, ο εναλλακτικός όπως πάντα, Σταύρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Pale Faces. Pale, ναι. Πώς φύγατε έτσι ρε παιδιά? Ήταν support group και το Σταύρο μας. Ήταν μια ευγενική προσφορά του κύριου Λεβέντη προς τον κύριο Μουρατίδη. With love. Πάμε Γιώργο. Είσαι... Σταύρο, ρισκάρεις, α. Είναι αυτό που μ' άρεσε από την αρχή από σένα. Και ρισκάρεις και σε μεγάλες στιγμές. Διάλεξες ένα κομμάτι που εγώ το ξέρω, εσύ το ξέρεις, δεν ξέρω πόσο κόσμο ξέρει αυτό το κομμάτι. Τρομερό κομμάτι, πολύ ωραία ιδέα με τους Pale. Και έχει ένα τόσο ωραίο χρώμα, σου ταιριάζει πάρα πάρα πολύ. Καταλαβαίνω ακριβώς γιατί το διάλεξες. Απ' την άλλη, απόψε ξέρω ότι ρισκάρεις. Μ' άρεσε και αυτό. Okay. Συγχαρητήρια, πολύ καλός. Δύσκολο κομμάτι, έχει τόσο χρώμα, τόσες αλλαγές. Στην αρχή λίγο κάναμε μία λαθάκι, οκ. Okay. Το βρήκαμε αμέσως, μπράβο. Πάμε, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Γουστάρω, σ' αγαπάω ως καλλιτέχνη, αν το πάρεις θα χαρώ πάρα πολύ. Εγώ αγοράζω και το δίσκο, στο κοπί, το πρώτο δίσκο το αγοράζω. Θέλω και αφιέρωμα και να είσαι πάντα καλά. Αφιέρωση, συγγνώμη, εντάξει, οκ. Θα του κάνει, κάνει και αφιέρωμα. Συγγνώμη. Πάει το παράθυρο. Πάει το παράθυρο. Θα πει δικές παλιάς. Έλα, Κατέρνα. Σήμερα μπορείς να πηδηχτείς και από τις κορνίζες, Γιώργο. Ναι, σήμερα έχει πολλές εναλλακτικές. Λοιπόν, επειδή αποφάσισα ότι σήμερα θα δω τι με ταξιδεύει περισσότερο και με τι περνάω περισσότερο καλά, θα σου πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είχα ακούσει, χωρίς να σημαίνει ότι μ' άρεσε αυτό, έτσι. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα ακούσει ένα πιο αισθαντικό τραγούδι από το Σταύρο. Γιατί αυτά ξέρεις που κάθεσαι στο πάτωμα και βγάζει συνέστημα και επειδή, βγάζει ναι, επειδή αυτό το πράγμα το οποίο πολλά, τρελαίνομαι. Είπε πολλά τέτοια στο X-Factor. Μου είπε ότι στο τέλος θέλω να πω λιγάκι πιο ανεβαστικά. Δεν μου λες, αυτό το δημοκρατία στη σχέση σας δεν υπάρχει. Είναι για το θεαθή, ναι. Δεν του χαλάω χατήρι. Α, γι' αυτό δεν θες να έρθει στις δικές μας ομάδες, ε. Παρόλο που, group, παρόλο δεν είναι σταυρό. Που σήμερα... Αυστραλή είναι το γκρουπ αυτό. Παρόλο που σήμερα... Παρόλο που σήμερα, πραγματικά σας λέω παιδιά, πετάχτηκα από τον ύπνο μου το πρωί στις 6. Για αυτό το κομμάτι. Σε αυτή την ηλικία στις 6 πετάγω οι άνθρωποι. Για αυτό το κομμάτι. Και ξανακοιμήθηκες. Μη τυχόν και είναι μεγάλο ρίσκο που λέμε αυτό το κομμάτι και δεν λέμε ένα πιο γνωστό κτλ. Αλλά επειδή το έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Κοίταξε να δεις, με αυτόν τον τρόπο ο Σταύρος δηλώνει ποια είναι η θέση του και η ταυτότητά του σαν καλλιτέχνης. Ακριβώς. Και το υποστηρίζει μέχρι το τέλος όπως βλέπουμε σήμερα που είναι ο τελικός. Γιώργο. Μέχρι τώρα κάναμε πόσες εκπομπές, 13, 14 είναι σήμερα. 15η. Κάναμε κριτικές, κάναμε καλές κριτικές, κακές κριτικές. Απόψε δεν αλλάζει επειδή είναι τελικός. Πρέπει να είμαστε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ δεν έχω μάθει να σου τα ντεύω τα αυτιά όπως κάνει ο φίλος μου δίπλα. Γιατί προηγουμένως στην Νίνη το πρώτο πράγμα που της είπε ήταν τα λαθάκια που έκανες.
Και εσύ που δεν πάρεις νότα στο πρώτο κουπλέ δεν είπε τίποτα. Δεν πειράζει όμως. Αυτό είπα, το παρακάμπτω. Το είπα μέσα. Εντάξει, εντάξει, Γιώργο. Το φαίνονται, είπα. Οι συμπάθειες φαίνονται. Δεν πειράζει. Ο Σταύρος είναι το χάρμα Θεού. Από την πρώτη μέρα. Έτσι. Και το ξέρει. Από εκεί και πέρα, δίπλα, η υπουργός ανεχαρτοφυλακίου που έχουμε σήμερα. Γιατί είναι μόνος. Εγώ θα συμφωνήσω με την ξανθιά της παρέας. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, φίλε, είσαι πρωταθλητής. Θέλετε να μας ακούσετε ή όχι, δεν θέλετε. Δεν θέλετε. Σαφέστατα μπορεί ο Σταύρος να είναι νικητής. Γι' αυτό είναι εδώ. Λοιπόν, Σταύρο μου, είσαι πρωταθλητής. Ένας πρωταθλητής δεν πάβει να είναι πρωταθλητής. Ακόμα και την ώρα που θα έρθει στο νήμα, αν γίνει κάτι και δεν πάρει εκείνη την ώρα το μετάλλιο, θα το πάρει κάποια άλλη στιγμή. Εσύ είσαι fighter, το ξέρουμε, είσαι μεγάλο ταλέντο. Δεν θεωρώ ότι ήταν η βραδιά σου σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Μακάρι, μακάρι να κερδίσεις, αγόρι μου. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως δείχνει πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη με τις επιλογές του. Δείχνει ότι έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και σε αυτό που αισθάνεται και σε αυτό που έχει μέσα του. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση σήμερα ο Σταύρος. Αυτό που μου αρέσει. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δείχνει ότι είναι αποφασισμένος για το που θέλει να πάει. Και επιλέγει να το κάνει σήμερα σε ένα τελικό που ενώ το φυσιολογικό θα ήταν να επιλέξει κάτι πιο απτό για τον κόσμο, πιο εύκολο, πιο έπαιρτο, πιο σίγουρο, βλέπουμε ότι μας δείχνει μια ταυτότητα. Αυτό δείχνει μεγάλη σιγουριά και το θαυμάζω. Και ξεκάθαρους στόχους. Νομίζω... Νίκος. Νίκο, ναι. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με ό,τι είπε ο κύριος Λεβέντης στην αρχή, στην πρώτη φορά. Ευτυχώς το βρήκε στο κομμάτι, ενώ στην αρχή δεν το έχεις βρει. Αλλά δεν σου μειώνει την αξία αυτό, το έχουμε πει 100 φορές. Μην ξεχνάμε ότι ο Σταύρος είναι σαν το μικρό σπιρουγιτάκι. Δεν έχει καμία επαφή με αυτό που λέμε πίστα, με αυτό που λέμε τραγούδι. Ήτανε ερασιτέχνης. Τώρα μαθαίνει να πετάει. Τώρα μαθαίνει να πετάει. Παιδιά, το βλέπετε για σπουργιτάκι.